Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν απέναντι στην αναπηρία κάθε μορφής αποτέλεσαν το αντικείμενο της ανοιχτής εκδήλωσης που πραγματοποίησε την Τρίτη η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη συμμετοχή φορέων που υλοποιούν δράσεις σχετικές με τα άτομα με αναπηρίες. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για τα άτομα με αναπηρίες στον πολιτιστικό πολυχώρο και σε αυτήν τοποθετήθηκαν εξειδικευμένοι ομιλητές που με την επαγγελματική τους ιδιότητα αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά κάποια από τα στερεότυπα απέναντι στην αναπηρία. Ακόμη και ένα απλό χρόνιο νόσημα για την κοινωνία συνοδεύεται από απώλεια της κοινωνικής αξίας. Όσο ήπιο και να είναι, ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποιο έλλειμμα ή κάποια συγκεκριμένη βλάβη. Μιλώντας λοιπόν για κοινωνικό αποκλεισμό, αναφερθήκαμε ήδη στο θέμα της αναπηρίας και των χρόνιων νοσημάτων. Και τα νευρολογικά νοσήματα έχουν και τα δύο. Είναι χρόνια, στις περισσότερες περιπτώσεις, και στους πιο πολλούς ασθενείς επιφέρουν αναπηρία. Άρα, όταν μιλάμε για νευρολογικά νοσήματα και για αποκλεισμό των ανθρώπων με χρόνια νευρολογικά νοσήματα, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, όπως αναγνωρίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που μας λέει ότι 8 στις 10 μορφές αναπηρίας οφείλονται σε κάποιο νευρολογικό νόσημα. Ο προϊστάμενος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, Γιώργιος Ζάχος, και ο επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας Αντιπρίτανης, Μινάς Πασχόπουλος, έδωσαν το στίγμα των προσπαθειών και του στόχου που φιλοδοξεί να καλύψει η Μονάδα που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάιο του 2019. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε και ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Οι ενέργειες του Δήμου μας αφαιρούν σε ζητήματα πρόσβασης, στάθμευσης και γενικότερα ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών με αναπηρία, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε απόλυτη συνεργασία και αλληλεπίδραση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και προφανώς το κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς η προσπάθεια μιας πόλης να γίνει προσβάσιμη για όλους τους ανθρώπους βρίσκει τηρουμένων των αναλογιών τα ίδια εμπόδια που βάζει ο δημόσιος χώρος στα ανάπηρα άτομα. Η διασφάλιση μιας αλυσίδας προσβασιμότητας στον χώρο και τις υπηρεσίες είναι το πραγματικό ζητούμενο το οποίο προϋποθέτει μια αλληλουχία ενεργειών από όλους τους δημόσιους φορείς και προφανώς δεν μπορεί να πραγματοθεί αυτόνομα από τη Δημοτική Αρχή μιας πόλης. Η λειτουργία της Μονάδας βασίζεται εξ ολοκλήρου στο όραμα και στην κοινωνική ευθύνη του Ιδρύματος σύμφωνα και με την διεθνή σχετική εμπειρία. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να μπει κανείς στη θέση του ατόμου με αναπηρία και να καταλάβει τις δυσκολίες. Αλλά τα άτομα που ζουν υπό αυτό το καθεστώς βιώνουν την καθημερινότητα πολύ διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Κάθε μέρα τους αποτελεί και μία πρόκληση. Η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το Μάιο του 2019 και οργανώνει μεταξύ άλλων δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών και των φοιτητριών στους χώρους της Πανεπιστημίου Βούλης. Αποτελεί μια καλή πρακτική που μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, ενώ αναφέρθηκε ως τέτοια στην πρόσφατη Σύνοδο Πριτάνη. Εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες και για τον λόγο αυτό καλούμαστε μέσα από πρωτοβουλίες και συνέργειες να συμβάλλουμε στη βελτίωση των συνθήκων πρόσβασης και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.